Συνέγινες, για όλα τα πυροξούσια που σας έχω δώσει, 63 πυροξούσια που σας έχω δώσει, που τότε είχατε κάνει μια μεγάλη φασαρία γιατί ήταν και μερικοί και γιατί κάποιοι δεν πήρανε. Υπάρχουν και πυροξούσια που έχω κάνει που δεν τους ξέρετε, μέχρι φύγεστε. Δεν σας πειράζει αυτό. Μέσα σε αυτά που έδωσα όμως υπάρχουν πολλοί που μας προδώσαν ή που θα μας προδώσουν. Επειδή πολλοί επικαλούνται τα πυροξούσια που έχετε και ενδεχομένως το κάνει και χαραλάβου σε αυτό, σας δηλώνω ότι τα πυροξούσια που σας έχω δώσει για να έχετε τη δύναμη και τη δυναμική ισχύουν από την ώρα που θα σας δώσω έγγραφο να το κάνετε χρήση. Εάν δεν σας δώσω έγγραφο να το κάνετε χρήση και ξαναδιαβάσετε το, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άρα, αν δεν σας πω να κάνετε πράξη και κίνηση, το πυροξούσιο είναι μόνο να το βλέπετε. Και το φυλάτε μέχρι να πω, σε όποιον πω. Εάν στείλω σε κάποιον έγγραφο να κάνει κάτι συγκεκριμένο, δεν σημαίνει ότι ισχύει για τον άλλον. Άρα το που έχω δώσει εγώ πυροξούσια και τι ήθελα να δω, είναι μια δικιά μου δουλειά σε ένα τεράστιο σχέδιο που είναι και μέρος του σχεδίου. Το ποιος έχει έγγραφο να εκτελέσει όταν πρέπει, δεν θα το μάθετε. Θα το μάθετε αν έρθει η ώρα. Υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστούν. Αν ποτέ χρειαστούν, θα δείτε σε ποιον έχω δώσει και γιατί έχω δώσει. Καταλάβατε συνέλληνες. Άρα μην το κάνετε χρήση ότι έχετε πυροξούσια. Ναι, έχει πυροξούσιο, το οποίο ούτε να αλλάζει καταστατικά, ούτε να κάνει καμιά ιστορία, ούτε τίποτα. Ούτε να αισθάνονται κατώτεροι άλλοι που δεν έχουν. Γιατί δεν ξέρει ποιο έχει. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, το πυροξούσιο είναι και όταν θα σου δώσω γραπτή εντολή σφραγισμένη με γνήσιο τη υπογραφή μου, τότε να κάνεις χρήση. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις χρήση. Για φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί που μας πρόδωσαν να κάνανε και χρήση πυροξουσίου. Βλέπεις τι ωραίο κλειδωμένο είναι. Άρα μην βγαίνετε στον αέρα και λες, είμαι έχω πυροξουσίου, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Σε τίμησα που σου έδωσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τιμώ τους άλλους. Για να κάνει ο καθένας συγκεκριμένη δουλειά που θέλω εγώ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Χρήση δεν μπορείς να το κάνεις ποτέ. Εάν δεν σου δώσω γραπτή εντολή, τι να κάνεις? Και η εντολή θα σου λέει μέσα τι ακριβώς να κάνεις με χρήση το πυροξούσιό σου. Δεν θα σου δώσω μια εντολή να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έτσι είναι το πράγμα. Άρα μην βγάζετε στον αέρα γελιότητες. Διαβάστε τα καλά να δείτε τι λέει. Και να μην εκτίθεστε, διότι είναι τέτοιες οι ώρες που μας κοιτάει το καθεστώς, μας κοιτάει στα μάτια και μας κοστολογεί. Πόσο βλάκες είναι μερικοί, πόσο ανόητοι είναι, πόσο έξυπνοι είναι, και να δει τις αδυναμίες μας και τους αδύναμους κρίκους να επιτεθεί. Άρα μην δίνετε τροφή και γίνετε όλοι νοήμονες. Όχι στη λογική σας, μα στη λογική. Στο σχέδιο και στο σκοπό. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο. Ένα δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω σε πολλά παλικάρια δικά μου. Να αφήσουν την αντινόηση, να αφήσουν τους υπαινιγμούς, να αφήσουν τις ειρωνίες. Δεν είναι οι ώρες αυτές. Παλικάρια δικιά μου που είμαστε μαζί στον αγώνα και τα καταλαβαίνω. Έχω να πω για πολλούς, αλλά δεν θα πω για πολλούς. Θα πω για 2-3 και θα παραδειγματιστούν όλοι. Καζαμία που σε έχω διορίσει στη Θεσσαλία, περιμένω πολλά από σένα και είσαι πολλά υποσχόμενος. Πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να λειτουργήσεις στη θέση που σε έχω βάλει ως να έχεις 10 παιδιά, άρα να είσαι πατέρας 10 παιδιών. Όταν τα παιδιά τσακώνονται για κάποιο λόγο, εσύ δεν παίρνεις το μέρος του ενός παιδιού. Γιατί αν πάρεις του ενός, τότε κάνεις κακή διαχείριση δικαίου. Οπότε θα παράξει άδικο το άλλο που δεν πήρε δίκαιο. Με αυτή την μεγαλοπρέπεια και με αυτή την τεχνική θα μπορέσεις τη Θεσσαλία με όλα τα παιδιά μαζί και ποτέ να μην βγάλεις προσωπικό. Και άλλη φορά έχεις βγάλει προσωπικό. Αυτό το προσωπικό που έβγαλες την άλλη φορά, δημιουργός όμορφος ήταν το άλογο, το καραβλό. Και το καραβλό άλογο μαζί με τον άλλον το Χριστάκι βάλανε όλα αυτά, βοηθήσανε. Μην νομίζω ότι βοηθάει στο ξεκαθάρισμα. Παντού έχει κανιάβλες. Έχει κανιάβλες στην Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, παντού. Προσπάθησε παντού. Παντού προσπαθεί να κάνει. Δεν είναι κακό να κρατάει δημόσιες σχέσεις. Να κάνει αυλή που οι μισοί να παρακολουθούν τους άλλους μισούς είναι πολύ άσχημο. Και έχει και τους λόγους του. Τώρα αυτοί λόγοι κόβονται. Άρα,
Πότε ρε καζαμία μου μιλάς για medium? Όταν ρε καζαμία μου το καραφλό άλογο στην επιτολή του Συρίου που τόσο όμορφα και απόλυτα την εξέθεσα είχε ανέβει στην Κατερίνη από το Άργος μαζί με άλλα παιδιά και είχε βάλει τους συνελληνές μου το αίμα μου, τους πολεμιστές μου, τους Έλληνές μας, σε μια σειρά και τους έλεγε «Τι ζώδιο είσαι εσύ?» «Ζύγο, δεν κάνεις», του λέει, «εσύ δεν είσαι εθερικός». Αυτό το ζώο μίλαγε για εθερικό, που ο Φουράκης τον έλεγε χαζάρο, ότι έχει τα χαρακτηριστικά του χαζάρου. Παρεπιπτόντως το από αυτό. Ο Βασίλης μου το έχει πει. Παίρνεις τώρα, μωρέ, από αυτά τα άτομα και μέσα τα τρία και σου λένε τις παπαριές τους και κάθεσαι και εκτίθεσαι εσύ δικό μου άνθρωπο. Εσύ ρε Καζαμία τώρα και εσύ σαν τον Καζαμία όσοι το κάνουν. Όσοι το κάνουν σαν τον Καζαμία, σαν τον Πάνω το Σώζο και σαν άλλους που πιστεύουν αυτά τα ζώα ότι δεν έχω εγώ καλή πληροφόρηση. Υποβιβάζεται την νοημοσύνη μου και το μεγαλείο που έχω. Είναι δυνατόν να έρθει κάποιος να μου πει και να εκτελέσω? Έχεις καταλάβει ότι ό,τι διάλογος υπάρχει στον πλανήτη, σαν μάνος, αστρολόγος, κοτέτσενα, χαρτορίχτρα, παπάρας, δαίμονας, έχει έρθει και μου έχει πει την μαλακία του? Είναι δυνατόν να ακούω αυτά τα καριόλια που είναι πούδρα για μένα? Και είναι δυνατόν το μαθηματικό να τον ελέγεις medium γιατί δεν σ' αρέσει η μάπα του ή γιατί σου είπε το καραφλό άλογο ή ο Βασίλης ο Καψομούρης? Σε τέτοιες μεγάλες, τραγικές, προδοτικές στιγμές, πόσο άντε μη σε πω. Ρε Καζαμία, τι κάνεις? Δεν θυμάσαι τίποτα? Γύρνα πίσω το χρόνο και θυμίσου. Είχες μια μεγάλη παρεξήγηση που είχε γίνει της κακομοίρας στη Λάρισα. Ήρθα και σε μισή ώρα λύθηκε. Γιατί κάποιος είπε σούπα μου πατούπα σε ένα αγαπημένο χαλασμένο τηλέφωνο. Και σε τέτοιες ώρες που σε έχει ανάγκη η πατρίδα, που σε έχει ανάγκη το γένος, που σε έχει ανάγκη η πατρά ουσία, όλους σας κάθεστε και λέτε μαλακίες ότι εγώ δεν έχω καλή πληροφόρηση. Από πού να πάρω εγώ πληροφόρηση, σε μαλακά? Δεν ξέρω εγώ το κεφάλι σου τι έχεις μέσα. Δεν ξέρω εγώ τι είσαι ικανός. Ό,τι και να ακούσω, την ώρα που ακούσω κάτι, ξέρω άμα το έκανες ή άμα δεν το έκανες. Ξέρω άμα το πες ή άμα δεν το πες. Ξέρω τι θέλεις, αλλά μου λες, αλλά νιώθεις. Ξέρω τι νιώθεις. Και κάθεσαι και κάνεις χαβαλέ σε μια τέτοια ώρα που θα έπρεπε τώρα να έχεις οργανώσει τα παιδιά και να είσαι στον δρόμο με Πουλατσόλου, Γιούρα, Αθήνα, Μενεγή, όλοι και να γίνονται οργανώσει όλη την Ελλάδα. Και κάθεσαι τώρα. Τέτοια άτομα τόσα χρόνια που ξέρετε τόσα πολλά και έχετε περάσει τόσα πολλά μαζί μου, να κάθεστε τώρα με τους πίτουρες να πούμε να ασχολείστε και να συζητάμε τι, και να φτάνω σε σημείο να πω όσοι γουστάρετε, άντε καμηθείτε, φύγετε. Και αυτό θα γίνει. Άντε στο διάλο, τι δεν κατάλαβες? Δεν κατάλαβες ποιος είσαι, δεν κατάλαβες που είσαι, δεν κατάλαβες που πάμε, δεν κατάλαβες τι κάνει ο καθεστώς, δεν κατάλαβες τίποτα, δεν κατάλαβες τι κάνουν αυτοί και θες να δικήσεις. Και δικά συζητάμε τώρα αν θα τσακωθείς με τον άλλο σου το συνέγγυνα γιατί σου είπα μου πατούπες και σε είπε. Ωραία. Πόσες προσβολές μου έχουν πει εμένα? Υπάρχει κάτι να με προσβάλλει εμένα αν δεν είμαι? Γιατί παρεξηγείται κάποιος προσωπικά ενώ δεν είναι? Δηλαδή αν με πούνε μαλάκα θα παρεξηγηθώ? Άντε πέσαμε. Τι να παρεξηγηθώ, ξέρω ποιος είμαι. Ο Φλάκας θα παρεξηγηθεί, δεν είπε μαλάκα. Ω, εμένα είπες, λέει. Τι λες τώρα, εμένα? Και αφού δεν είσαι, γιατί παρεξηγήσαι? Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Γίνεται να κάνει τόσο προσωπικό και να μην καταλαβαίνετε τίποτα τι συμβαίνει? Δεν βλέπετε την προδοσία και κάθεστε τώρα και εσείς με τέτοιον αγώνα που έχετε κάνει? Πρέπει να παραδώσουμε μια πατρίδα ολόκληρη, πρέπει να παραδώσουμε μια ολόκληρη πολιτεία. Πρέπει να κάνουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που κρατάμε στον πλανήτη την κόντρα τη μεγάλη. Και τώρα συζητάμε μεταξύ σας με τον κάθε μαλάκα τι μας είπε η Βίκη και τι μας είπε ο Πασίλης. Τι να μας πούνε? Μας λένε αντίθετα και μας λένε τα ίδια που λέει το καθεστώς που μας λέγανε τόσα χρόνια. Είναι αντίθετα, ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέγανε τόσα χρόνια. Να συνεχίσουμε να κάνουμε τι? Να τους κρατήσω και τους λυπάμαι γιατί κάναν αγώνα. Άντε ρε Καζαμία. Άντε ρε Σώζο. Άντε ρε Πάνω. Άντε παρατήστε μας ήσυχους. Είναι δυνατόν να συζητάμε σε αυτό το επίπεδο? Είναι δεδομένο και δεν θα παραξηγήσω κανέναν. Ναι. Γι' αυτό πρέπει τώρα όλοι να δείξετε μια μεγαλοπρέπεια. Πετάξτε τα σκουπίδια στην άκρη. Πετάξτε τα αγκάθια στην άκρη. Εγώ δεν τα θέλω. Άμα δεν τα θέλω εγώ, δεν τα θέλετε εσείς. Αν τα θέλετε εσείς, κρατήστε τα στο σπίτι σας. Κάντε σεξ μαζί τους. Φάτε. Κάντε ό,τι στο διάλογο θέλετε. Εμένα δεν μου κάνουνε. Από το πρόσωπο της Ελλήνων Συλλόγησης και από εδώ φεύγουνε. Το καταλάβατε? Φεύγουνε. Και οι συνέπειες θα τις βρω εγώ όταν είναι η ώρα. Θα σου πω εγώ τι. Εσείς στις επάρξεις για το σκοπό και το στόχο.
όπως κάτσαμε, όπως αγωνιστήκαμε και όπως κάναμε. Και μη φύγει κανένας. Όσοι έχουν πλανευτεί, ας βγουν με μεγαλοπρέπεια τώρα επίσημα και να πει: τέλος παιδιά, μέχρι εδώ όλα καλά, έχει δίκιο, μας ξέφυγε. Είναι δεδομένο ότι μπορείς να φύγεις από το σκοπό σου. Και εμένα με έχουν πλανέψει πολλά πράγματα στο παρελθόν. Και δεν πίστεψα ποτέ ότι θα με προδώσει εκείνος. Έτσι το πάθατε κι εσείς. Γι' αυτό έπρεπε να εκπαιδευτείτε σε αυτή τη διαδικασία. Οι παλαιότεροι που είναι την πρώτη προδοσία δεν μας ήξανε. Οι άλλοι θα γίνουν πιο δυνατοί. Και από αυτό θα μας βγάλει δυνατότερους. Και θα γίνει και πρέπει να γίνει και θα γίνει, είτε μαζί σας είτε χωρίς μαζί σας, είτε με αυτούς που θα φύγουν είτε που θα κάτσουν, θα γίνει δυνατότερο τρεις φορές όσο ήταν τότε από λαμπράκι προδοσία. Το οποίο είναι το τρίτο μέρος. Γεια σας. Πάμε. Τώρα θα γίνουν 300 γραφεία, θα πάρει φωτιά. Θα ξεκαθαρίσει αυτό και θα πάρει δυναμική φωτιά. Θέλω να θυμώσετε που χάζατε 6 μήνες με 3 ξεφτυλοπίτουρες, οι οποίοι ήταν δικοί μου άνθρωποι και δεν ήταν δικοί σας. Δεν τον επιλέξατε εσείς τον Γιάννη, τον Βασίλη και τη Βίκη, τον επέλεξα εγώ. Όχι λανθασμένα. Αυτοί έπρεπε να είναι και δεν είναι. Δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Το βλέπεις. Φύγει. Γεια σου. Μην του μιλάς. Μάς. Καλά, ρε Γιάννη. Ό,τι θες. Με σε εξηγήσει ο Γιάννης τώρα το καταστατικό, πώς θα καταλαβαίνεις. Αυτό διαβάζει πώς γουστάρει. Αφού έτσι έχει κανονιστεί να το διαβάσει. Αυτό που κάνει. 6 μήνες ο Γιάννης αγώνα τι κάνει. Κάνει αγώνα ο Γιάννης. Για ποιον. Για μένα την αναπέλεγε από τη φυλακή. Μια χαρά σου λέει. Μέσα με θέλουν. Και θα σας πω κι άλλα που έχουν κάνει για να με έχουν μέσα. Μα δεν μπορούν να με έχουν μέσα. Έξω είμαι. Δεν είμαι μέσα. Ελεύθερος είμαι. Και σας μιλάω και θα σας μιλάω και θα με δω. Και στον ύπνο σας αισθάνομαι και στο ξύπνιο σας αισθάνομαι. Και δεν το καταλαβαίνετε μερικοί. Μερικοί το καταλαβαίνουν. Και σου λέω, και συντονίστηκες. Και τώρα που συντονιστεί και έχει γίνει όλο αυτό από το συντονισμό, το πώς γίνεται και το πώς λειτουργεί ο καθένας, δεν έχει γίνει τυχαία. Γι' αυτό σε εμάς έχει διαδικασία. Πρέπει να καταλάβεις τι γίνεται. Μόλις καταλάβεις και συντονιστείς, δεν υπάρχει. Μετά είναι μονόδρομος. Μετά ξέρεις. Δεν πιστεύεις. Ξέρεις. Όπως πολλοί από κάποιοι ξέρουν. Ναι, υπήρχε να κάνουν λάθος. Αφού έχει περάσει μέσα στο DNA τους. Ξέρουν τι θέλουν. Πού πάνε. Μην πελαγοδρομούμε. Τελευταία ευκαιρία για άλλους. Εγώ δεν θα λυπηθώ για κανέναν. Όσο και αν εκτιμάω μερικούς. Σας το ξαναπέ. Δεν έχω φίλους. Ούτε γνωστούς. Έχω αδερφούς. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν αδερφό μου να μου δώσει άδικο εμένα. Εγώ δεν έχω δώσει άδικο σε κανέναν. Ούτε θα δώσω. Και δεν μπορώ να δώσω. Μπορώ να διαχειριστώ το δίκαιο. Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να παράξω κάτι άλλο. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μου δώσει άδικο. Όποιος μου δίνει άδικο είναι απέναντί μου και μπορεί να φύγει από κοντά μου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.